Η ώρα της κάλπης και της ψήφου των εκλογέων έφτασε και την Κυριακή από τις 7 το πρωί. Ως τις 7 το απόγευμα, εκατομμύρια πολίτες με δικαίωμα ψήφου στη χώρα καλούνται να επιλέξουν στην κάλπη το κόμμα που τους εκπροσωπεί και σε δεύτερη φάση τον ή τους υποψηφίους βουλευτές που θα σταυρώσουν. Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που σχετίζονται με τις εκλογές είναι αναμφίβολα το ποσοστό της συμμετοχής και αντίστοιχα της αποχής που, όπως έχει αποδειχθεί, επηρεάζει διαχρονικά το τελικό αποτέλεσμα. Στην Ήπειρο και στο νομό Ιωαννίνων, το ποσοστό αποχής στις εκλογές του Ιουλίου του 2019 έφτασε το 42%, από τα μεγαλύτερα που καταγράφηκαν ποτέ στην τοπική πολιτική ιστορία, ακολουθώντας όμως και μια πανελλαδική τάση. Η μακροσκοπική εικόνα που έχει κάποιος παρακολουθώντας τις πολιτικές εξελίξεις και τη δραστηριότητα κομμάτων και υποψηφίων αντίστοιχα οδηγεί σε μια πρώτη εκτίμηση πως η αποχή θα είναι και στις εκλογές της 21ης Μαΐου σε υψηλά ποσοστό. Σημαίνει όμως αυτόματα πως οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται και για τις εκλογές ή ότι σίγουρα δεν θα προσέλθουν να ψηφίσουν? Απευθυνθήκαμε το πρωί της Παρασκευής στα εκλογικά περίπτερα και στους ανθρώπους που έχουν αναλάβει να βοηθήσουν στην προώθηση του υλικού των κομμάτων σε εθελοντική βάση, ρωτώντας τους αν διαπιστώνουν πως υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για τις εκλογές ή όχι. Οι απαντήσεις θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είχαν δύο παρόμοια σκέλη. Το πρώτο, ότι γενικά ο κόσμος ενδιαφέρεται, ακόμη και αν δεν το δείχνει φανερά, είτε παίρνοντας δηλαδή το υλικό των κομμάτων είτε όχι. Το δεύτερο αφορά στους νέους, που δεν δείχνουν να ενδιαφέρονται και τόσο, με την εκτίμηση να είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό της κρίσιμης για το αποτέλεσμα μάζας των 440.000 περίπου νέων ψηφοφόρων που έχουν δικαίωμα ψήφου για πρώτη φορά δεν θα προσέλθουν καν στις κάλπες. Κοιτάξτε, ο κόσμος των μεγαλύτερων ηλικιών, δηλαδή η τρίτη ηλικία, κυρίως ενδιαφέρεται, σταματάει, παίρνει φυλάδια, παίρνει ψηφοδέλτια. Γενικά δείχνει ενδιαφέρον. Ο κόσμος ο νεότερος δεν δείχνει ενδιαφέρον. Έχει μια σχετική αποχή από την εκλογική διαδικασία γενικά. Καθώς δεν σταματάνε, ούτε καν ρωτάνε τι γίνεται. Εντάξει, πιο πολύ είναι και άλλες, μπορεί να είναι κάποιες άλλες ιδεολογίες. Αυτό δεν είναι κατακριτέο. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας θέλει πιστεύει. Και οι νέοι δεν έχουν τόσο μεγάλη, δεν είναι τόσο ενεργοί. Πιστεύεις ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στη συμμετοχή στις κάλπες ή απλώς οι νέοι έχετε συνηθίσει σε ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας ενδεχομένως μέσα από τα social? Πιστεύω ότι θα αποτυπωθεί και στις κάλπες, καθώς η τεράστια αποχή μπορεί να οδηγήσει στο να μην πάνε πολύ να ψηφίσουν, καθώς κακά τα ψέματα έχουν απογοητευτεί πολλοί κόσμος από αυτή την κατάσταση που επικρατεί και οι νέοι έχουν απογοητευτεί και εκείνοι, οπότε μπορεί να έχουμε πολύ μεγάλη αποχή φέτος. Κάτι το οποίο δεν είναι καλό βέβαια, καθώς από τη στιγμή μας δίνεται το δικαίωμα της ψήφου πρέπει να το αξιοποιούμε όπως εμείς θεωρούμε ότι είναι σωστό να γίνει. Ο κόσμος για αυτές τις εκλογές δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον και στο περίπτερο του ΚΚΕ η νεολαία κυρίως και οι ηλικιωμένοι έρχονται και μας ζητάνε τις ανακοινώσεις του κόμματος και ψηφοδέλτια από το κόμμα. Γιατί τους έχουν γνωρίσει όλους, ξέρουν και την αριστερή διακυβέρνηση όταν τους έκουβε το μισθό και τις συντάξεις και ανέβαζε τα όρια ηλικίας. Ξέρουν και την καινούργια, την φιλελεύθερη διακυβέρνηση που έκανε ακριβώς τα ίδια και ξέρουν και ποια θα είναι η επόμενη. Αυτά. Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον των εκλογών δεν μειώνεται λόγω του ότι γίνονται πολλές εκλογές. Το ενδιαφέρον το μειώνεται γιατί δεν βλέπουν διέξοδο από τους υπάρχοντες κομματικούς σχηματισμούς. Είναι σε ένα διέξοδο, βλέπουν ότι αλλάζουν κυβερνήσεις και πάνε από το κακό στο χειρότερο και από εκεί και πέρα ψάχνουν μια διέξοδο. Βλέπεις κάποια διαφορά, δηλαδή το ότι στείνονται ακόμα και σήμερα 2023 εκλογικά περίπτερα? Δεν είναι τα ίδια περίπτερα και η ίδια προσέλευση σε αυτά όπως είχαμε τη δεκαετία του 80 και του 90, έτσι? Βεβαίως δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έχει τελειώσει αυτό το πράγμα και πράγμα που φαίνεται και από τις συγκεντρώσεις τις οποίες κάνουν και τα μεγάλα κόμματα, ας το πούμε. Αυτό το πράγμα έχει τελειώσει. Αλλά πιστεύω ότι ο λόγος είναι αυτός που είπα νωρίτερα, ότι έχει απογοητευτεί ο κόσμος και δεν μπορεί να βρει διέξοδο με αυτά τα κόμματα τα οποία είναι κοντά στην εξουσία και ενδεχόμενα να πάρουν και την εξουσία με σχηματισμούς ή μόνοι τους. Τον κόσμο, από ό,τι έχω καταλάβει, και νομίζω το βλέπει όποιος μπορεί να κοιτάξει αυτή την περίοδο την κίνησή του, δεν τον πείθουν τα κόμματα, τα συστημικά κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές. Έχει καταλάβει ο κόσμος ότι η απάντηση στα προβλήματά του δεν μπορεί να δοθεί μέσα από την κάλπη, αλλά θα δοθεί από την επομένη, σε μια κατεύθυνση οργάνωσης των μετόπων πάλης του για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του στη ζωή και στη δουλειά.
Αυτή νομίζουμε ότι είναι η κατάσταση, αυτό ενισχύουμε εμείς με την παρέμβασή μας σε αυτές τις εκλογές. Θα έλεγε κάποιος επίσης πως οι εκλογές του 2023 διαφέρουν σε πολλά από κάθε προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Καταρχάς είναι η προεκλογική περίοδος στην οποία παρατηρήθηκε η μικρότερη, ιστορικά, αφισορρύπανση σε όλη την επικράτεια. Τα κόμματα επένδυσαν σε άλλες μεθόδους προώθησης των μηνυμάτων τους και κυρίως στα ψηφιακά μέσα και τη σύγχρονη τεχνολογία, ενώ η τηλεόραση εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των θέσεων και του προγράμματος κάθε κόμματος. Κάποιοι υποψήφοι κυκλοφόρησαν, διένυμαν ή απέστειλαν φυλάδια για την υποψηφιότητά τους, ενώ επίσης και αυτοί επένδυσαν στα ψηφιακά μέσα. Αν και τουλάχιστον στην περιφέρεια ήταν εξαίρεση εκείνοι που προτίμησαν εφαρμογές, όπως το TikTok που έκανε θράψη στις ηγεσίες τουλάχιστον των κομμάτων. Σταδιακά επίσης και με την πάροδο των ετών, ένα στοιχείο που διαφοροποιεί την κάθε νέα εκλογική αναμέτρηση είναι αυτό των κεντρικών προεκλογικών συγκεντρώσεων, των αρχηγών των κομμάτων στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε πλατείες που γέμιζαν ασφυκτικά από κατοίκους αλλά και μεταφερόμενους με εκατοντάδες λεωφορεία και γιοταχή ψηφοφόρων από άλλες περιοχές. Οι εποχές βέβαια των μεγάλων συγκεντρώσεων της δεκαετίας του 80 και του 90 μέχρι και τη δεκαετία του 2000 έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί και αυτό φάνηκε ήδη από τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Πλέον όμως θα έλεγε κανείς ότι η επιλογή είτε συγκεντρώσεων σε μικρούς ανοιχτούς χώρους, σε συνοικίες πόλεων ή σε πεζοδρόμους ή ακόμη σε επιλεγμένες κομοπόλεις όπου είναι εύκολο να συγκεντρωθεί μια μάζα 500 έως και 1000 ανθρώπων, είτε σε συνεδριακά κέντρα και κλειστές αίθουσες, είναι μια συνήθεια που θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Ακόμη και η επιλογή των κεντρικών προεκλογικών συγκεντρώσεων με τις οποίες ολοκληρώνεται η προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων γίνεται σε χώρους που δεν είναι αχανείς, ώστε τουλάχιστον τα τηλεοπτικά πλάνα να δείχνουν κατάμεστες πλατείες. Δείγμα αδιαφορίας των πολιτών, λένε κάποιοι, δείγμα ωριμότητας της κοινωνίας που ασχολείται με τις εκλογές αλλά σίγουρα δεν σκοτώνεται κιόλας στις πλατείες και τα καφενεία, λένε κάποιοι άλλοι. Ως συνήθως, η αλήθεια βρίσκεται πάντα κάπου στη μέση.